Είμαι ο Νίκος και είμαι 19 ετών. Είμαι η Νικόλ, είμαι 21 και σπουδάζω στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Είμαι ο Μιλιάδης, είμαι 18 χρονών και συμμετέχω στην Παιδική Χοροδία Κέρκυρας 8 χρόνια. Τον Οκτώβριο κλείνω τα 6 χρόνια. Στη Χοροδία είμαι 13 χρόνια. Είμαι στη Χοροδία εδώ και 11 χρόνια. Είμαι στη Χοροδία από το 2012, ήμουν 6. Με λένε Χριστίνα Καλιαρίδου. Είμαι εκπαιδευτικός μουσικής, αρχικά στην πρωτοβάθμια και τώρα ως μέλος ΕΕΠ, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου, υπεύθυνη στην κατεύθυνση διεύθυνσης παιδικής σχολικής νεανικής χοροδίας. Επίσης, είμαι μαέστρος της χοροδίας Κέρκυρας. Διευθύνω χοροδιακά σύνολα από το 2007 μέχρι σήμερα. Δεν συμμετέχω σε κάποια άλλη ομάδα, αλλά μου αρέσει να παίζω πιάνο. Ήμουν στη φιλαρμονική εταιρεία Μάτζερος από το δημοτικό μέχρι το γυμνάσιο. Ασχολούμαι με το φλάουτο, πηγαίνω στη φιλαρμονική και στο όδιο. Ήμουν ακρουστός στην φιλαρμονική της Παλαιάς για 2,5 με 3 χρόνια. Ασχολούμαι με κρουστά σε φιλαρμονική. Η εμπειρία μου ως αγόρι σε χοροδία δεν έχει μεγάλη διαφορά με αυτή των κοριτσιών. Με έναν τρόπο ναι. Γιατί θα σε κοιτάνε έξω και θα σου λένε πηγαίνεις στη χοροδία σαν αγόρι, θα σε κοιτάνε με ένα άλλο μάτι όσο σε κοιτάνε με αν είσαι κορίτσι κάτι τέτοιο και γενικά σε κοροϊδεύουν λίγο οι γύρω σου. Αλλά δεν το κοιτάω εγώ. Για να είμαι ειλικρινή, στη χοροδία με πήρε ο μπαμπάς μου επειδή τραγουδούσα συνέχεια στο σπίτι. Και εγώ δεν είχα σκοπό να μείνω, αλλά από την πρώτη πρόβα το Σάββατο έγιναν οι μέρες που ανυπομονούσα όλη την εβδομάδα. Η κυρία Χριστίνα. Η κυρία Χριστίνα, όταν ήρθε στο δημοτικό, εκείνη ήταν αυτή που μου είπε να έρθω και μετά από ένα μήνα προσπάθειας, ήρθα. Η παρέα και μετά γενικά όλη η ενέργεια και πάρα πολύ, γενικά μ' άρεσε. Αυτό που τους αρέσει είναι η ομάδα. Είναι ο ένας για τον άλλον, ενωμένοι σε μία ομάδα χωρίς να ανταγωνίζονται και μαζί μοιράζονται και επικοινωνούν τη μουσική, δηλαδή το χοροδιακό τραγούδι. Η μουσική είναι ο κύριος τρόπος που εκφράζομαι και νομίζω ότι δεν μπορούσα να φανταστώ την καθημερινότητά μου χωρίς τη μουσική. Κάθε μέρα προσπαθώ να βρίσκω τρόπους να τραγουδάω ή να ακούω μουσική. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μου, το οποίο με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και πιστεύω με έχει κάνει να βρω άλλα άτομα σαν και εμένα που σημαίνει το ίδιο για αυτούς. Η μουσική είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια της ζωής μου. Δεν νομίζω να μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου χωρίς τη μουσική και δεν θέλω κιόλας. Ελευθερία, να μην σκέφτομαι τίποτα. Και αυτά. Η χοροδία μου έχει προσφέρει πάρα πολλές εμπειρίες. Έχω μάθει την πειθαρχία και τη συνεργασία και έχω κάνει και πάρα πολύ καλούς φίλους. Μου έχει προσφέρει φοβερές εμπειρίες. Έχω γυρίσει τον κόσμο, έχω γνωρίσει άλλα άτομα σαν και εμένα και πιστεύω πως είναι ένα μοναδικό κομμάτι της ζωής μου. Εκτός από τις αξέχαστες εμπειρίες και φιλίες που έχω αποκτήσει μέσα από αυτήν, με έχει μάθει τη συνεργασία και την πειθαρχία. Εκτός από αξέχαστες εμπειρίες που πιστεύω ότι θα θυμάμαι για πάντα, η χοροδία μου έχει δώσει να καταλάβω ότι μπορούμε να βρούμε αξίες όπως η αγάπη και η οικογένεια σε άτομα και πράγματα τα οποία ίσως να μην φανταζόμαστε ότι θα βρούμε ποτέ. Μέσα από αυτή την ομαδικότητα, τη συνεργασία, ενδυναμώνονται ψυχικά και ως προς τις γνώσεις, αλλά κυρίως ψυχικά, διότι σε αυτό το σύνολο ξέρουμε ότι δεν ανταγωνίζεται ο ένας τον άλλον, αλλά ότι είναι εκεί ο ένας για τον άλλον και αποκτούν αυτοπεποίθηση, γίνονται πιο δυνατά και έτοιμα να αντιμετωπίσουν κάθε είδους δυσκολίες σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής τους.